Αυτά εδώ είναι τα γράμματα και η άλλη όψη του νομίσματος είναι η κορώνα. Αξιοπερίεργο είναι πάντως πως δεν λείπει και η άποψη ότι η δραχμή απομακρύνθηκε προσωρινά από τη ζωή μας και θα ξαναεπιστρέψει. Είναι πως σαν το βλάχο που μας δώνει το γάλα και μια μέρα των ημερών θα ξαναμάσουμε τα ελληνικά χρήματα πίσω. Τώρα σε 5 χρόνια θα είναι, σε 3. Η νέα χρονιά και το ευρώ έφεραν ξεχωριστή τύχη σε ορισμένα άτομα. Στο καζίνο του Λουτρακίου ένας υπερτυχερός πήρε τον μποναμά του σε ευρώ. Να τα. Εν κατακλείδη θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπόρα είναι, θα περάσει. Υπομονή λοιπόν και προς Θεού μην αφήνετε στο σπίτι τα κομπιουτεράκια σας, γιατί μάλλον θα θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια στις σχολικές αίθουσες και την τάξη των μαθηματικών. Σαββατοκύριακα καλοκαιριού πάντως και μάλιστα με καύσωνα θύμιζαν από το πρωί τα διόδια της Ελευσίνας με μεγάλες ουρές αυτοκινήτων που περίμεναν υπομονετικά να βγουν από την πόλη ή να μπουν σε αυτήν. Αιτία της ταλαιπωρίας δεν ήταν η μαζική έξοδος, αλλά οι καθυστερήσεις στα διόδια, καθώς οι υπάλληλοι έπαιρναν δραχμές, έδιναν ρέστα σε ευρώ και οι οδηγοί προέβαιναν σε λογαριασμούς με τις ισοτιμίες. Το πρώτο κυκλοφοριακό έμφραγμα λόγω ευρώ έγινε σήμερα στα διόδια της Ελευσίνας. Οι ουρές χιλιομέτρων που δημιουργήθηκαν εκεί από το πρωί έρχονται να διαψεύσουν τις ευίωνες προβλέψεις όσων έλεγαν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Μετά από τις γιορτές και τις σαμπάνιες για το επίτευγμά μας να γίνουμε Ευρωπαίοι, οι ουρές των αυτοκινήτων και οι αγανακτισμένοι οδηγοί μας θυμίζουν ότι είμαστε ακόμα στην Ελλάδα. Μάλιστα, λίγο μετά τις 11 το μεσημέρι, η κατάσταση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που η διοίκηση των διοδίων αποφάσισε να επιτρέψει στους οδηγούς να περνάνε δωρεάν. Μια υπάλληλος ανοίγει τις μπάρες και απελπισμένοι οδηγοί πατάνε τον γκάζι. Είχαμε πρόβλημα, είχαμε μποτελιάζουμε αρκετό. Τα αφήσαμε κάποια στιγμή 20 λεπτά ελεύθερα και περάσανε. Ελεύθερη εδώ και λίγη ώρα είναι η έλευση από τα διόδια της Ελευσίνας μετά από τις ατέλειωτες ουρές που δημιουργήθηκαν σε αυτά λόγω της έλευσης του ευρώ στη ζωή μας. Οι περισσότεροι οδηγοί πλήρωναν τα διόδια με το ιστορικό πλέον 500. Όσοι δεν είχαν το ακριβές αντίτιμο έπαιρναν αρέστα σε κέρματα ευρώ. Που στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε είχαν ξαναδεί, ούτε και ήξεραν να υπολογίσουν αν είναι σωστά ή λάθος. Και καθώς οι περισσότεροι ήταν βιαστικοί και ασυνήθιστοι, αφήνουν τα κέρματα να πέφτουν στην άσφαλτο. Υπομονή, παιδιά, σιγά σιγά θα ρεγουλάρουμε. Αν δώσετε χιλιάρικο, τι ρέστα θα πάρετε. Ένα ευρώ και κάτι υπολογίζω. Να μάθουμε σιγά σιγά όλα. Το σύστημα της αυτοματοποίησης που υπάρχει στα διόδια λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο όταν υπάρχει ένα νόμισμα. Με την εισαγωγή του ευρώ, οι υπάλληλοι πρέπει να περιμένουν στον κισέ τους οδηγούς, να βλέπουν με τι νόμισμα πληρώνουν και μετά να κόβουν τις αποδείξεις. Έτσι, οι ουρές στα διόδια θα υπάρχουν για αρκετές μέρες ακόμη, καθώς οι εργαζόμενοι δεν έχουν εκπαιδευτεί και στην πράξη για το ευρώ. Έγινε κάτι θεωρητικά σεμινάρια επάνω ασκήσεις επί χάρτου που λένε στρατηγική, αλλά δυστυχώς αυτό δεν επαρκεί. Όπως είπε και ο Σιμίτης, ο πρωθυπουργός μας, από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι δύσκολα στη δυσοληψία, είναι στάδιο προσαρμογής. Τα παιδιά ακόμα δεν το έχουν συνηθίσει. Εδώ μεταξύ μας έρχονται όλο με ελληνικά, 10.000, 5.000, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η υπομονή των οδηγών που ήδη ταλαιπωρούνται θα δοκιμαστεί και τις επόμενες μέρες, καθώς συχνά παρατηρούνται ελλείψεις σε κέρματα ευρώ. Στα διόδια της Ελευσίνας σήμερα το πρωί, δεύτερη μόλις μέρα μετά την κυκλοφορία του νέου νομίσματος, τα αποθέματα εξαντλήθηκαν. Αυτά δεν κάνει ούτε για 20 λεπτά δουλειάς. Τώρα θα τελειώσω. Άμα δεν μας εφοδιάσουν και μάλα, ένα 13 πρέπει να είναι τα αρέστα. Με ευρώ θα το πληρώσω. Ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και στα διόδια Θεσσαλονίκης και Κορίνθου. Μπέρδεμα. Μεγάλο μπέρδεμα. Μα κοιτάξτε, μέχρι τώρα ξακοίτα σε παρακαλώ γιατί η κίνηση πόσο γράφει πάνω. Όχι, δεν σε κλέβουμε. Δεν είναι ότι με κλέβετε. Η απόδειξη. Πέρα από τα λειτουργικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους οδηγούς, υπάρχουν και οι αυξήσεις. Το ελληνικό κράτος που ανησυχεί για αυξήσεις στα είδη κατανάλωσης που θα οδηγήσουν σε πληθωρισμό, στρογγυλοποίησε ορισμένα από τα κόμιστρα διοδίων προς τα επάνω. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε τα διόδια να συμπιεστούν τελικώς προς τα κάτω. Παρά τις σημερινές δηλώσεις του κ. Χρυστοδουλάκη, οι τιμές στα διόδια στο Ρίο της Πάτρας τον διαψεύδουν. Και οι αυξήσεις αυτές μπορεί να φτάνουν μόνο τις 20 δραχμές, αλλά σίγουρα αποτελούν ένα αρνητικό προηγούμενο. Οι περισσότεροι οδηγοί δεν γνώριζαν για τις αυξήσεις και όπως λένε οι υπάλληλοι των διοδίων, πολλοί ήταν αυτοί που διαμαρτύρονταν. Βέβαια μας ενοχλεί γιατί οι στρογγυλοποιήσεις λένε είναι προς τα κάτω. Εγώ τη βλέπω προς τα πάνω, δεν είναι προς τα κάτω. Πόσα λεφτά θέτε ελληνικά, δεν
Όσοι λοιπόν χρειαστεί να ταξιδέψετε μέσα στις επόμενες ημέρες ή έστω να περάσετε από κάποια διόδια, οπλιστείτε με υπομονή και κουράγιο. Και ακόμη καλύτερα, εφοδιαστείτε με κέρματα ευρώ. Άλλωστε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σφοδρή κακοκαιρία για τις επόμενες ημέρες. Και εκτός από την ταλαιπωρία των διοδίων, ίσως αντιμετωπίσετε και την ταλαιπωρία από τα χιόνια. Προτιμάμε τη δραχμή. Αυτό είπαν εμπράκτως οι περισσότεροι Έλληνες που σήμερα έκαναν συναλλαγές σε ευρώ σε υποκαταστήματα τραπεζών, λαϊκές αγορές και συνοικιακά καταστήματα. Έχουν άλλωστε άλλους δύο μήνες καιρό να συνηθίσουν και να συνηθίσουμε όλοι μας το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Και ευρώ. Και ευρώ. Ήταν η επίσημη πρώτη για τις λαϊκές αγορές μετά την αργία της πρωτοχρονιάς, με τις τιμές, ακόμη και τις γνώριμες φωνές των εμπόρων προσαρμοσμένες στη νέα πραγματικότητα του ευρώ. Με 170 δραχμές μισό ευρώ και τα τρία το 1,5. Οι καταναλωτές μάλλον έβλεπαν με διαφορετικό μάτι τα οπωρογυπευτικά σε τιμές ευρώ. Αν εγώ πάρω ένα κιλό μανταρίνια, πώς είναι τα μανταρίνια? Με την τιμή που πουλάω 0,88. Θα συνηθίσει, δεν είναι τίποτα. Άρα προς το παρόν. Είπα σε μια πελάτησα ότι αυτή είναι άλλη βαμά, μου δώσει 3 ευρώ. Μου λέει εντάξει. Τώρα έδωσε ένα χιλιάρικο, 1022 κάτι, 3 ευρώ ένα ρούχο ας πούμε. Τιμές σε ευρώ παντού. Μόνο που το νέο νόμισμα απουσίαζε από το πορτοφόλι των καταναλωτών και μάλιστα οι περισσότεροι ήθελαν ακόμη και τα αρέστα μόνο σε δραχμές. Για να μην εξυπηρεθεί ο κόσμος, μέχρι στιγμής δεν μας έχει δώσει κανένας ευρώ. Όλοι μας δίνουν ελληνικά λεφτά, πάνε να ξεπορτωθούν. Προτιμώ την πιο εύκολη λύση, αλλά σιγά σιγά θα συνηθίσουμε. Όλα. Και τα ευρώ θα έχω εδώ. Περιμένω τον κόσμο. Και οι έμποροι προσπαθούσαν μάταια να πείσουν κυρίως ηλικιωμένους να έρθουν πιο κοντά στο νέο ευρωπαϊκό νόμισμα. Έχω ελληνικά. Δεν τα θέλω, δεν με κοροϊδεύουν, θα με ρίξουν. Πολλοί θα με ρίξουν. Όταν λες θα σε ρίξουν, τι εννοείς? Θα με κλέγουν. Ποιος? Οι μανάδες, οι μπακάοι, οι χασάμπιδες. Γιατί, κουτώσισε? Δεν είμαι κουτώσισε, δεν ξέρω. Ποιος δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει. Στην αρχή πω, κανείς δεν ξέρει. Να, ό,τι ψώνησα, θα πήρα σε ελληνικά. Του λέω ελληνικά θέλω. Και από τη θεωρία στην πράξη, η οποία όπως φαίνεται είναι αρκετά δύσκολη για καταναλωτές αλλά και για εμπόρους. Παίρνει 2,28 ευρώ. Ωραία, θα σας δώσω χιλιάρικο, έχετε να μου δώσετε τεράστιες σε ευρώ. Μάλιστα. 2,30 καταλημάρια τώρα. 2,28. Και όσοι ζήτησαν να πάρουν ρέστα σε ευρώ έπρεπε να περιμένουν αρκετή ώρα. Όπως εμείς. Άλλωστε, κανείς δεν θέλει να βγει χαμένος. Ούτε οι έμποροι, ούτε οι καταναλωτές. Είμαστε με το κουμπιουτεράκι στο χέρι, συνεχώς. Για να μην γίνονται λάθη. Άλλοι, όσους υπολογισμούς και αν έκαναν, σε κοινό αποτέλεσμα δεν μπορούσαν να φτάσουν. Πήγα να πάρω ένα είδος που έκανε 1800 δραχμές. Το είχα χτυπήσει στο κουμπιουτεράκι μου και έκανε 5,28. Χτυπάει αυτό στο κουμπιουτεράκι και μου λέει 5,48. Όχι, του λέω. 5,28. Χτυπάει ο διπλανός του που είχε και αυτός κομπιουτεράκι. 5,48. Εν τέλει εδέχτηκε και πήρα αυτά που του έλεγα εγώ. Κάποιοι έδιναν τη δική τους μάχη, βαριανασένοντας μπροστά από τα αυτόματα μηχανήματα ανάληψης μετρητών. Καθαρχή και δύσκολη. Τα πράγματα εξελίσσονται ικανοποιητικά παρά τον εντοπισμό ορισμένων προβλημάτων μικρών όμως στην έκταση και αναπόφευκτων δεδομένης της έντονης προσέλευσης πολλών σε ορισμένες συναλλαγές. Η προσέλευση του κόσμου στις τράπεζες για την προμήθεια των πρώτων χαρτονομισμάτων ευρώ ήταν σήμερα αυξημένη. Κάποιοι μάλιστα είπαν πως από σήμερα κιόλας θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν δραχμές. Θα τις ξεφορτωθώ και θα αρχίσω με ευρώ. Με συμφέρει. Οι υπάλληλοι των τραπεζών δεν προλάβαιναν να μετρούν 10 χίλιαρα και να δίνουν ευρώ στους πελάτες τους. Από το πρωί αυτό κάνουν. Συνέχεια. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έχουμε μετρήσει από το πρωί. Σήμερα βγήκα χωρίς δραχμή. Μόνο με ευρώ. Και αν μέχρι χθες έλεγε κάποιος δεν έχω ούτε δραχμή στην τσέπη, σίγουρα θα ήταν και στην πιο ευχάριστη θέση. Οι καιροί όμως αλλάζουν. Το δραχμή δεύρω έξω πάντως που είχε σήμερα ελεύθερη ώρα ίσως να είναι και από τους πιο πετυχημένους τίτλους. Και τα ευρώ μάλλον είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, τα κέρματα του νέου νομίσματος μπορεί να προκαλέσουν έξεμα ακόμη και σε 45 εκατομμύρια ανθρώπους. Γι' αυτό και συνιστούν στους ταμείες των τραπεζών και των καταστημάτων να χρησιμοποιούν, ακούστε, ειδικά γάντια εν ώρα εργασίας. Προσοχή! Το ευρώ βλάπτει σοβαρά την υγεία. Και δεν κάνουμε λόγο για το άγχος, τις νευρικές κρίσεις και τη σύγχυση ταυτότητας που έχει προκαλέσει στους Έλληνες πολίτες. Τώρα οι επιστήμονες το κρίνουν ένοχο και για αλλεργίες. Μην το φοβάστε, πιάστε το. Εκείνοι που δεν τολμούσαν ούτε να κουμπίσουν τα κέρματα τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας τους, δικαιώνονται από γιατρούς στην Αυστρία που το αποκάλεσαν βρώμικο νόμισμα. Αυτό είναι το ευρώ, το νέο νόμισμα που κυκλοφορεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, τα υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί μπορούν να προκαλέσουν έξεμα σε περισσότερα από 45 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ευαισθητές είναι και λένε πάρα πολύ συχνή. Θα λέγατε είναι από τα περισσότερα αλλεργιογόνα στοιχεία και ήδη, όπως σας είπα, πολλοί άνθρωποι έχουν τη γνωριμία αυτής της αλλεργικής αντιδράσεως προς τον Νικέλιο. Ιδιαίτερα τα κέρματα του 1 και των 2 ευρώ περιέχουν τα υψηλότερα ποσοστά νικελίου. Ακολουθούν τα κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών, των οποίων η σύνθεση είναι από νικελιούχο κράμα. Το ευρώ, το νόμισμα του ευρώ, μπορεί να προκαλέσει έξεμα σε ανθρώπους, μπορεί να προκαλέσει κάποια αλλεργία. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το ακούω πρώτη φορά και νομίζω ότι όσοι δεν το ξέρουν και έχουν πρόβλημα, θα πρέπει να προστατευτούν με κάποιο τρόπο να μην τα πιάνουν. Εάν υπάρχει πρόβλημα, ναι, να αντικατασταθεί. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν κυρίως επαγγελματίες που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα νομίσματα όπως οι ταμείες. Εμείς, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε δίνοντας ειδικές κρέμες με κορτικοστεροειδή, ή αν έχει πολύ φαρμακευτικά και αντισταμινικά. Και βέβαια η άλλη λύση είναι να φοράει και γάντια, ίσως αν φοράει βαβαγερά γάντια ή γάντια από βινίλιο, μειώνεται στο ελάχιστο κίνδυνο αυτός. Τα πρώτα συμπτώματα της αλλεργίας είναι εξανθήματα στα χέρια αλλά και φαγούρα. Οι δερματολόγοι υποστηρίζουν ότι ένας στους 5 πολίτες που έρχεται σε επαφή με το νέο νόμισμα κινδυνεύει από την ενοχλητική αλλεργία που προκαλεί το νικέλιο, ειδικά αν υπάρχει προδιάθεση. Εγώ είμαι αλλεργική έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ συχνή η αναφορά συνανθρώπων μας οι οποίοι δεν μπορούν να φορέσουν φόμπι ζου γιατί παθαίνουν αυτό που σας είπα, ή δεν μπορούν να φορέσουν μεταλλικά αντικείμενα που έχουν βρει κοσμήματα στα χέρια τους ή τους πειράζει η πλάκα του ρολογιού τους. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δύο είναι οι τρόποι πρόληψης από την ευρωαλλεργία. Η αποχή από τις συναλλαγές ευρώ, πράγμα βέβαια αδύνατον, ή η προφύλαξη των χεριών με ειδικά γάντια. Πάμε από την άσκοπη δημοσιότητα σε άσκοπους πυροβολισμούς. Σε αυτούς αποδίδει η αστυνομία τη σφαίρα που έπληξε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, παρακαλώ, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, το γεγονός προκάλεσε αίσθηση, καθώς δεν έλειψαν τα σενάρια τρομοκρατικής επίθεσης. Αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και την κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας προκάλεσε η βολίδα που προσγειώθηκε την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο αυτοκίνητο του Κώστα Καραμαλή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το βλήμα προερχόταν από εννιάρι πυροβόλο όπλο και μάλιστα παλαιού τύπου. Το θωρακισμένο όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από το ξενοδοχείο Intercontinental, όπου παρέθεται δεξίως η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ξαφνικά, ένας φαντάρος, οδηγός αυτοκινήτου ενός στρατικού, άκουσε έναν περίεργο θόρυβο. Όπως διαπιστώθηκε από τους άντρες της ασφάλειας του Κώστα Καραμαλή, η οροφή του αυτοκινήτου είχε υποστεί βαθούλωμα, ενώ δίπλα βρέθηκε ένα βλήμα, το οποίο και εστάλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος του και από τι όπλο προήλθε. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιοι διασκέδαζαν σε κοντινή απόσταση για τον νέο χρόνο και πυροβόλησαν άσκοπα στον αέρα. Η βολίδα, αφού διέγραψε το μέγιστο δυνατό βεληνικές, προσγειώθηκε στην οροφή του αυτοκινήτου του Κώστα Καραμαλή. Πάμε τώρα αμέσως να συνδεθούμε με τον Μανώλη τον Σταυρακάκη. Ο συνάδελφος βρίσκεται στη Ριγίλης. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, Λιάννα, κυρίες και κύριοι. Αν το συμβάν αυτό είχε γίνει στην Κρήτη, ενδεχομένως να είχε περάσει εντελώς απαρατήρητο από όλους μας, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μπαλουθιές και οι άσκοποι πυροβολισμοί στην Κρήτη είναι σύνηθες φαινόμενο, ιδίως όταν έχουμε αφιξοαναχωρήσεις στην Κρήτη πολιτικών της ενέργειας του κυρίου Καραμαλή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συμβάν αυτό, καθ' αυτό, όπως είπαμε, ακούσαμε και από το βίντεο νωρίτερα, συνέβη την παραμονή της πρωτοχρονιάς έξω από το ξενοδοχείο Intercontinental. Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για άσκοπο πυροβολισμό. Δεν έχει διαπιστωθεί όμως από ποιο σημείο της ευρύτερης περιοχής εκπυρσοκρότησε το πιστόλι, το πυροβόλο όπλο, όπως είπαμε, από το οποίο προήλθε και η βολίδα, η οποία προκάλεσε μία απλή εκδορά στο θόλο του αυτοκινήτου. Μανώλη, μου επίτρεψε μου κάτι όμως. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας, το Intercontinental.
κοντινένταλ παραμονή πρωτοχρονιάς, αν βγήκαν και πιστόλια και είχαμε και μπαλωθιές. Ακριβώς. Με εντύπωση ότι δεν είναι και τόσο αστείο το θέμα. Δεν είπα όμως αυτό το πράγμα, ότι ο πυροβολισμός προήλθε από την, έξω από το ξενοδοχείο, διότι εκεί δεν ακούστηκε κανένας πυροβολισμός. Το παράδοξο είναι μάλιστα ότι ούτε στο κέντρο της άμεσης δράσης έγινε κάποιο τηλεφώνημα από κάποιους διερχόμενους περίοικους, κατοίκους εν πάση περιπτώσει της ευρύτερης περιοχής, ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ναι, αλλά θα ακούγονταν ένας πυροβολισμός ανάμεσα σε ενδεχομένως βεγγαλικά. Ναι, είναι αλήθεια ότι εκείνη την ώρα είχαμε και τα πυροτεχνήματα στην πλατεία Συντάγματος και οποιοδήποτε ενδεχομένως αν είχε ακούσει κάποιο πυροβολισμό, ενδεχομένως να μπέρδεψε τα πυροτεχνήματα με τον πυροβολισμό. Καλά, έχει τρομάξει τώρα κανένας από τη Νέα Δημοκρατία? Δεν νομίζω, όχι. Είναι ένα περιστατικό ατυχές. Βεβαίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κρατήθηκαν χαμηλοί τόνοι ευθύς εξ αρχής. Όταν ρωτήθηκαν το πρωί οι υπεύθυνοι του κόμματος, μας είπαν ότι αναμένουν την έρευνα της ασφάλειας, την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία, όπως είπαμε, διέγνωσαν ότι πρόκειται πραγματικά για μια βολίδα η οποία προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από ένα εννιάρι πιστόλι παλαιού τύπου. Από ένα εννιάρι πιστόλι παλαιού τύπου. Εύχομαι τώρα αυτά που λέμε εμείς εδώ να μην τα βλέπουν οι Αμερικανοί ειδικοί για τα αντιτρομοκρατικά και βγάλουν πάλι καμιά οδηγία, μην πηγαίνετε στην Αθήνα, διότι εκεί τοπίον δηλαδή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Μανώλη μου. Πάμε στα πραγματικά δυσάρεστα. Μια απίστευτη πρωτοχρονιάτικη ληστεία έγινε στην Αργεντινή της ανέχειας και της οικονομικής κατάρρευσης. Τέσσερις φιλάνθρωποι ληστές εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ της πόλης Κομοντόρο Ριδαβάβια, κράτησαν ομήρους τους υπαλλήλους και άρχισαν να πετούν χρήματα αλλά και τρόφιμα, δίκην συγχρόνων ρωμένων δασών, στους περαστικούς που συγκεντρώθηκαν έξω από το σούπερ μάρκετ. Δύο από τους εισβολείς, μάλιστα, πλήρωσαν με τη ζωή τους την βίαιη φιλανθρωπία τους. Ακόμη και το γάλα έχει γίνει υπερπολίτιμο στην Αργεντινή της φτώχειας. Είναι ένα από τα πολλά λάφυρα που άρχιζαν να μοιράζουν στο πλήθος οι μυστηριώδεις ληστές. Δεκάδες πολίτες στο Κομοντόρο Ριβαντάβια της νότιας Αργεντινής συγκεντρώνονται έξω από το σούπερ μάρκετ χειροκροτώντας τέσσερις σύγχρονους ρομπέν των δασών. Εκείνοι ανταποδίδουν με μετρητά. Κρατούν ομήρους τους υπαλλήλους. Ζητούν να παραδοθεί στη λαϊκή οργή ένας μισητός ενεχειροδανιστής. Διαπραγματεύονται μέσω ενός τοπικού δικαστή με την αστυνομία, η οποία έχει κυκλώσει τον χώρο. Και ρίχνουν στον κόσμο κομμάτια κρέας, σαλάμια και άλλα τρόφιμα. Ένα απίστευτο σκηνικό. Οι περαστικοί σπρώχνουν ο ένας τον άλλον για λίγο φαγητό. Η αστυνομία ψάχνει δρόμο για να επιτεθεί. Και η ευφραδής ρεπόρτερ της τοπικής τηλεόρασης καλύπτει το γεγονός με χαρακτηριστική άνεση. Όμως η αστυνομία δεν αστειεύεται. Λίγο αργότερα θα εισβάλλει στο σούπερ μάρκετ και θα σκοτώσει τους δύο από τους τέσσερις απαγωγείς. Οι όμηροι θα απελευθερωθούν και η ένοπλη φιλανθρωπία θα λάβει άδοξο τέλος. Ένας ακόμα πρόεδρος αναλαμβάνει τα ενία της Αργεντινής, ο πέμπτος μέσα σε 12 μέρες. Ίσως να είναι και ρεκόρ. Πρόκειται για τον Εντουάρντο Ντουχάλτε, που καλείται να κυβερνήσει μέχρι το τέλος του 2003 για να ανορθώσει επιτέλους, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, την οικονομία της Αργεντινής. Όμως οι ταραχές συνεχίζονται στον Buenos Aires. Hacia la gente de izquierda. Λάβαρό τους η σημαία της Αργεντινής, όπλο τους οι πέτρες και η οργή τους. Pero es realmente una batalla campal. Η αστυνομία προσπαθεί να τους αναχαιτήσει. Como siguen. Ή μήπως και να τους προκαλέσει. Εκείνοι άρχισαν να μας ρίχνουν πέτρες, υποστηρίζει ένας από τους διαδηλωτές. Εμείς απλώς στεκόμαστε στον δρόμο. Οι κατατρεγμένοι ξεσηκώνονται εναντίον εκείνων που επιμένουν να τους αγνοούν. Δεν λείπουν όμως και οι συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς των περονιστών και πιο εξτρεμιστές αριστερούς. Η επίσημη Αργεντινή προσπαθεί να βρει λύσεις και απαντήσεις. Ένας ακόμη μεταβατικός πρόεδρος αναλαμβάνει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. El resultado de la votación queda proclamado presidente de la nación Argentina con Eduardo Alberto Duhalde. Thank you.
Είναι ο γερουσιαστής και άλλοτε αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Εδουάρδο Ντουάλδε. 262 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του, μόλις 21 εναντίον του. Ανήκει και αυτός στους περονιστές και μάλιστα στην πιο λαϊκιστική πτέρυγα του κόμματος. Μπορεί να πετύχει εκεί που απέτυχαν τόσοι πρόεδροι πριν από αυτόν. Στόχος μου, λέει ο νέος πρόεδρος, είναι να τερματιστεί το οικονομικό μοντέλο που μόνο απελπισία είχε προκαλέσει στους περισσότερους Αργεντινούς. Να καθιερώσουμε ένα νέο μοντέλο που θα τονώσει την παραγωγή και την αγορά εργασίας και θα αναδιανύμει με δίκαιο τρόπο τον εθνικό πλούτο. Η διάγνωση υποδειγματική. Απομένει τώρα η θεραπεία. Προς το παρόν, ο Ντουάλδε επιμένει στο μορατόριουμ για την αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους της Αργεντινής που φτάνει τα 132 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως, την ίδια στιγμή, υπόσχεται οικονομική βοήθεια για τους ανέργους, ακόμη και νέες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για τους οικογενειάρχες χωρίς απασχόληση. Δεν λείπουν εκείνοι που ελπίζουν ότι θα τα καταφέρει, αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του νέου Προέδρου θα είναι απλώς να τερματίσει τη θητεία του. Άδοξη ήταν, κυρίες και κύριοι, η πρώτη μέρα λειτουργίας των απογευματινών ιατρίων στα δημόσια νοσοκομεία. Παρά την αισιοδοξία του Υφυπουργού Υγείας κ. Έκτορα Νασιώκα για την επιτυχία του νέου μέτρου, οι ασθενείς δεν έδειξαν να ενδιαφέρονται, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, για τον νέο θεσμό. Πρεμιέρα έκαναν σήμερα τα απογευματινά ιατρία σε τρία δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Όλοι οι γιατροί ήταν παρόντες. Οι ασθενείς όμως απουσίαζαν. Όπως φαίνεται, το κοινό δεν είχε ενημερωθεί για την απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων, ενώ και πολλοί εργαζόμενοι δεν γνώριζαν ότι σήμερα αρχίζουν τα απογευματινά ιατρία. Ο κόσμος σιγά σιγά θα ενημερωθεί. Έτσι ξεκινήσαμε με μια μικρή δύναμη των τμήματων που δουλεύουν. Σιγά σιγά θα αυξάνεται και η δύναμη λειτουργίας του ίδιου του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων. Θα υπάρχουν δυσκολίες, θα τις αντιμετωπίσουμε μία προς μία. Τα πρώτα τρία νοσοκομεία, τα οποία παρέμειναν ανοιχτά και το απόγευμα, ήταν το Ιπποκράτειο και το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων στην Αθήνα, καθώς και το Νοσοκομείο της Λαμίας. Ωστόσο, τα πρώτα ραντεβού των ασθενών έχουν προγραμματιστεί για αύριο. Το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Υγείας Έκτορας Νασιώκας επισκέφθηκε τους χώρους που στεγάζονται τα απογευματινά ιατρία του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου και δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχή εφαρμογή του νέου μέτρου. Προσβλέπουμε πάρα πολύ στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο και η δημοσιοπαλλητική νοοτροπία και τα λιμνάζοντα ύδατα θα κουνηθούν και θα δημιουργηθεί μια άλλη δυναμική στην εσωτερική λειτουργία των νοσοκομείων. Αντίθετα με τους ασθενείς, η πλειονότητα των γιατρών θα συμμετάσχει στα απογευματινά ιατρία. Περισσότεροι από 60 νοσοκομειακοί γιατροί και 13 πανεπιστημιακοί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο δήλωσαν πρόθυμοι να εξυπηρετούν ασθενείς και τα απογεύματα. Ικανοποιητική, θα λέγα. Από όλα τα νοσοκομεία έχουμε προσέλευση. Τα απογευματινά ιατρία θα λειτουργούν μόνο με ραντεβού και το ποσό της επίσκεψης θα κυμαίνεται από 8,5 έως 30.000 δραχμές ή, εάν προτιμάτε, από 25 έως 90 ευρώ ανάλογα με την ειδικότητα και το βαθμό του γιατρού. Οι γιατροί θα καταβάλουν το 25% των εσόδων τους στο νοσοκομείο και θα κρατούν το υπόλοιπο ποσό για αμοιβή. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, απογευματινά ιατρία θα λειτουργούν σε 83 νοσοκομεία όλης της χώρας. Να συνδεθούμε τώρα με την Ιωάννα Κρομίδα που βρίσκεται στο Ιπποκράτειο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λιάννα, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Τι κίνηση? Κίνηση καθόλου. Μηδέν. Κανένα ραντεβού δεν είχε κλειστεί για σήμερα, αλλά να μην ξεχάσουμε να επισημάνουμε ότι μόλις τις παραμονές της πρωτοχρονιάς, το περασμένο Σάββατο, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας οι κατάλογοι με τα νοσοκομεία που θα αρχίσουν σταδιακά να λειτουργούν τα απογευματινά τους ιατρία. Έτσι, ο κόσμος, όπως είναι φυσικό, δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί. Ωστόσο, αύριο έχουμε κάποια ραντεβού τόσο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, κυρίως για γιατρούς παθολόγους, καρδιολόγους και χειρουργούς. Είναι και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν άμεσα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, γιατί είναι και οι ειδικότητες με τους περισσότερους ασθενείς. Από την άλλη μεριά, Ιωάννα μου, είναι και γιορτές. Είναι και γιορτές. Ίσως κάποιος σε ένα επίπεδο τακτικού ιατρικού ελέγχου, αυτό που λέμε check-up, ή κάποιας ανάγκης για μια συμβουλή ή κάτι τέτοιο, να το αυτό ακριβώς. Τα απογευματινά ιατρία δεν είναι για επίγοντα περιστατικά, γι' αυτά υπάρχουν τα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Είναι για τακτικά προγραμματισμένα ραντεβού. Είναι δηλαδή μετά από ραντεβού με τη γραμματεία του νοσοκομείου και μόνο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε.
Και να περάσουμε τώρα στη νέα σφοδρή κακοκαιρία που αναμένουμε μέσα στις αμέσως επόμενες ώρες. Ήδη τα πρώτα σημάδια έχουν κάνει την εμφάνισή τους, καθώς από το πρωί πυκνό χιόνι σκεπάζει τις ορεινές περιοχές της χώρας. Στην Αττική η θερμοκρασία ήταν το μεσημέρι γύρω στο 0. Ένα ακόμα κύμα κακοκαιρίας όμως σημαίνει μια ακόμα δοκιμασία για τους σεισμόπληκτους της Αθήνας. Οι περισσότεροι από τους οποίους από το Σεπτέμβριο του 1999 βρίσκονται σε τροχόσπιτα. Χιονοπόλεμος και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους από νωρίς το πρωί στην Πάρνηθα. Το χιόνι στο υψόμετρο που βρίσκεται το τελεφερή ξεπερνούσε τους 20 πόντους και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Οι άνεμοι που έμπνεαν στην περιοχή ξεπερνούσαν τα 7 μποφόρ. Αυτό όμως δεν πτωούσε κανένα. Όλοι έδειχναν να απολαμβάνουν τις πρώτες νυφάδες χιονιού του 2002. Δεν ξεπερνάω πολύ ωραία. Κάνει αρκετά κρύο. Γκάντια, μόνο με κασκόλ. Θα λέω περνάμε υπέροχα. Για κάποιους άλλους όμως το χιόνι και το τσουκτερό κρύο δεν είναι πηγή χαράς, αλλά αιτία δεινών. Πρόκειται για ανθρώπους ξεχασμένους, ταλαιπωρημένους και πληγωμένους. Είναι οι 3.000 σεισμοπαθείς που τους τελευταίους 27 μήνες ζουν απομονωμένοι στον καταβλισμό του στρατοπέδου Καποτά σε συνθήκες τριτοκοσμικές. Σε αυτό εδώ όλο το σημείο είναι ανοιχτό, μπαίνει κρύο. Από όταν βρέχει μπαίνει όλο το νερό μέσα, εδώ έχει σαπίσει, εδώ σε αυτό εδώ το σημείο έχει σαπίσει από την υγρασία που έχει. Φύσαγε πάρα πολύ. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Το σπίτι πήγε να πονογυριστεί πάνω κάτω. Οι περισσότεροι κάτοικοι του καταβλισμού βρίσκονται σε απόγνωση. Η θέρμανση αλλά και η μόνωση στα λιόμενα δεν επαρκεί και το κρύο έχει παγώσει ακόμα και την τελευταία ελπίδα τους για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και να ήταν μόνο το κρύο, η ανεργία, η ελλιπής ιατρική περίθαλψη και η εγκληματικότητα δεν άφησαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τους πληγέντες στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999 να γιορτάσουν τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. Βοήθεια από πουθενά, δάνειο δεν μπορώ να σηκώσω, γιατί χρωστάω στην εργατική. Με αποτέλεσμα τα παιδιά είναι άνεργα, εγώ δεν μπορώ να εργαστώ για διάφορες αιτίες. Η μία επιδείνωση του καιρού όμως που πλήττει ολόκληρη τη χώρα από τις πρώτες ώρες του 2002 έφερε σε απόγνωση και τους αγρότες του νομού Αργολίδας. Ο παγετός κατέστρεψε ολοσχερώς τις πορτοκαλιές και τις μανταρινιές και οι αγρότες του Δήμου Αθήνης δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι οι σκληροί κόποι τους πήγαν χαμένοι. Είναι μια ολική καταστροφή. Στις 5 του μήνα, παγετός, οπότε βλέπετε πέτα τα προϊόντα μας, είναι καταστραμμένα εντελώς. Τώρα, βοήθεια του κράτους. Οι υπεύθυνοι μπορούν να βγουν, οι οπόνοι, να μας καταμετρήσουν, να αποζημωθούμε τουλάχιστον γιατί η κατάσταση είναι απελπιστική. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση από αύριο το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα. Η κακοκαιρία αναμένεται να κορυφωθεί μεθαύριο, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις σχεδόν σε όλα τα παιδινά της χώρας. Όταν μιλάμε για κακοκαιρία, ο νους μας έρχεται αχρίαστες να είναι στις διασώσεις, τις οποίες ελπίζουμε, με τη βοήθεια μάλιστα και των ενόπλων δυνάμεων. Ένα ελικόπτερο του ναυτικού μετέφερε έγκυο γυναίκα που επέβαινε στο πλοίο με τους λαθρομετανάστες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου της Κρήτης. Πρόκειται ίσως για θετικά θεαματική διάσωση. Ο Πάνος Πικραμένος στην αίθουσα σύνταξης έχει λεπτομέρειες. Πάνο. Καλησπέρα Λιάννα, κυρίες και κύριοι. Συνολικά 20 άτομα μέχρι στιγμής έχει ανασύρει από το ακυβέρνητο πλοίο ένα ελικόπτερο του ναυτικού Σικόρσκι, τύπου Σικόρσκι που πετάει γύρω στην περιοχή αυτή. 17 παιδιά και 3 γυναίκες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ένα Ολλανδικό πλοίο που παραπλέει στην περιοχή. Είναι πολύ κακές οι καιρικές συνθήκες όμως εκεί. Όπως μας είπε ο πιλότος του ελικόπτερου, ο κύριος Δαμιανάκος, ο οποίος συμμετάσχει στη διάσωση των ναυαγών του Σάμινα, είναι πολύ χειρότερες από τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε κατά τη διάρκεια του ναυαγίου του Σάμινα. Πάνω μου, ο κύριος Χαρίλαος Δαμιανάκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να του δώσουμε το βήμα να μας μιλήσει εκείνος για τις συνθήκες. Κύριε Δαμιανάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και να είστε και καλά. Στα αλήθεια, τι συνθήκες αντιμετωπίσατε προσπαθώντας να διασώσετε γυναικόπαιδα, πεινασμένα, λαθρομετανάστες, ανοιχτά της Κρήτης. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι μεγάλη τριχύλα να τα ακούει κανείς. Ναι, είναι μια κόλαση πραγματική. Τι αέρεντες φυσάγανε εκεί κάτω. Έχει πολύ άσχημες ειδικές συνθήκες. Είναι περίπου 9 με 10 η κατάσταση θαλάσσης και ο άνεμος περίπου 45 κόμβους. Υπάρχει ένα πλοίο με λαθρομετανάστες που σκαμπανεβάζει στο κύμα, ακυβέρνητο. Πολύ μεγάλο ποσοστό των επιβενώντων είναι παιδάκια. Ανασύραμε 20 συναυγούς, εκ των οποίων τα 17 είναι παιδάκια, κάτω των 8 ετών, 8 με 10 ετών, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
υπήρχε ελικόπτερο στο περίπτωμα της πολεμικής αεροπορίας που συμμετέχει αυτό στις έρευνες, ανέσυρε και αυτό ο ναυαγός και πήγε στην Ιερά Πέτρα. Και παράλληλα και ένα άλλο ελικόπτερο σηκώθηκε, έφερε πριν από λίγο μια έγκυο και ένα τραυματία εδώ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Κύριε Δαμιανάκο, όταν κάποιος εκπαιδεύεται να χειρίζεται ελικόπτερα και όπλα, είναι αντιμέτωπος βεβαίως με τον πόλεμο. Αλλά φαντάζομαι θα πρέπει να είναι από τα πιο αγαθά πράγματα που σας έχουν συμβεί στη ζωή, να σηκώνετε με τα ελικόπτερα μικρά παιδιά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και κινδυνεύουν να πεθάνουν. Έτσι ακριβώς. Και το πολεμικό ναυτικό εδώ και πολλά χρόνια πριν το ελικόπτερο, πριν το ΕΚΑΒ αποκτήσει δικά του ελικόπτερα, έκανε αυτή τη δουλειά σε καθημερινή βάση τη νύχτα. Μάλιστα. Κύριε Δαμιανάκο, να σας ευχαριστήσουμε από καρδιά για λογαριασμό όχι των λαθρομεταναστών, αλλά όλων όσων μπορούν να προσδοκούν στη βοήθειά σας. Πάνω, έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των λαθρομεταναστών? Όχι, βέβαια, μιλάμε για 230 ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στο έλεος των καιρικών συνθηκών κυριολεκτικά. Είναι μία ακόμα ασυνείδητη πράξη αυτών των ανθρώπων που χωρίς... Με τις τουρκικές αρχές να ειδοποιούν τις ελληνικές ότι έχει φύγει από εμάς πλοίο με μετανάστες και πνίγεται τώρα και πηγαίνετε μαζέψτε τους. Ακριβώς, ίσως να πρόκειται για λιάνα και για ένα ελιγμό των δουλεμπόρων όπως τους λέμε, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να εξασφαλίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Για τη στιγμή που θα διασωθούν δεν είναι δυνατόν να απελαθούν. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα παρατράγουδα, στα οποία συγκαταλέγεται και η πρώτη ληστεία σε ευρώ μετά την κυκλοφορία του νέου νομίσματος που έγινε σήμερα στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο Χολαργού. Εδώ βέβαια δεν τα πήρε κάποιος για να τα μοιράσει στο κοινό. Ο νεαρός ληστής προτίμησε να συνδυάσει τα νέα νομίσματα γιατί άρπαξε 100.000 ευρώ και 1,5 εκατομμύριο δραχμές, έτσι για να είναι ήσυχος. Η πρώτη ένοπλη ληστεία σε ευρώ μετά την επίσημη κυκλοφορία του νέου νομίσματος είναι πλέον γεγονός και στη χώρα μας. Πριν καλά-καλά αρχίσουν οι συναλλαγές, οι ληστές είχαν επιλέξει το στόχο τους. Αδύνατος κρίκος το αφύλακτο ταχυδρομικό ταμιευτήριο στο Χολαργό. Ο πρώτος πελάτης ήταν ένας νεαρός ληστής, ο οποίος έκανε ανάληψη 100.000 ευρώ, ήδη 34 εκατομμυρίων δραχμών. Ακούσαμε θόρυβο και βγήκα στο μπαλκόνι και είδα το δύο αυτοκίνητα της αμέσου δράσεως και φωνάζαν από εδώ, έφυγε με τα πόδια, τρέξτε, και μετά που ρώτησα, ένας ψηλός γύρω στο 1,90 μπήκε μέσα στο ταμιευτήριο, κρατούσε και ένα κράνος μοτοσικλέτας, τράβηξε ένα πιστόλι και τους ακινητοποίησε. Ήταν 8 παρα 10 το πρωί, όταν ένας καλοντημένος νεαρός που κρατούσε κράνος μοτοσικλετιστή και ένα μαύρο χαρτοφύλακα μπήκε στο υποκατάστημα που βρίσκεται στην οδό 40πόρου 9. Με την απειλή πιστολιού ακινητοποίησε τις γυναίκες υπαλλήλους και από τρία ταμεία άρπαξε τα χρήματα και εξαφανίστηκε πεζός. Είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ληστεία στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. Ωστόσο, το γεγονός ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι γυναίκες και το ότι δεν υπάρχει αστυνομικός φρουρός το καθιστά εύκολο στόχο. Πριν 3 χρόνια, 4 είχε έναν θωροφύλακα εδώ πέρα από τη γειτονιά και φύλαγε. Τώρα δεν έχει. Επειδή είναι 5 κυρίες εδώ πέρα, θα έπρεπε μονίμως ένας αστυνομικός να υπάρχει εδώ. Αλλά οι κύριοι αρμόδιοι, οι καρεκλοκένταυροι, τους αφαιρέσανε για να τους έχουν για προσωπική ασφάλεια. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο ληστής διέφυγε πεζός. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον περίμενε συνεργός του με μοτοσικλέτα. Ο Γιώργος Βότσκαρης βρίσκεται στα Διόδια και εκεί η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη. Είναι ο καιρός κακός, είναι και το ευρώ δύσκολο. Γεια σου, Γιώργη. Καλό βράδυ και από εμάς εδώ από τα Διόδια της Ελευσίνας και χρόνια πολλά. Τα Διόδια της Ελευσίνας, τα οποία πια θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε σαν μια μεγάλη τράπεζα. Και αυτό το λέμε γιατί πολλοί οδηγοί έρχονται εδώ, παίρνουν τα ευρώ τους, αφήνουν τις δραχμές τους και συνεχίζουν το ταξίδι τους. Πραγματικά από το πρωί πάλι εδώ στα Διόδια έχουν ζήσει απίστευτες ιστορίες. Δεν ξέρω όμως να παίρνουν αυτοί κάποιο επίδομα όπως πήραν οι τραπεζικοί. Δυστυχώς όχι, δεν έχουν πάρει. Ελπίζουν, υπήρξε μια υπόσχεση από τον οργανισμό εδώ πέρα ότι θα τους δοθεί ίσως κάποιο επίδομα όπως τους τραπεζικούς. Αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν πει ότι από την ώρα που έχει έρθει το νέο νόμισμα ζουν πραγματικά απίστευτες ιστορίες. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που την τελευταία στιγμή αντί για να δώσουν χιλιάρικο δίνουν 10.000 για να πάρουν ρέστα σε ευρώ ώστε να έχουν να κινηθούμε, μας λένε. Έχουμε πάλι άλλους οι οποίοι προσπαθούν να διώξουν τις δραχμές από την κατοχή. Ελληνική πονηριά, παιδί μου. Πήγαν όλοι με 10.000 και με 5.000 στα Διόδια.
να πάρουν στο εύκολο καθισμένοι μέσα στο αυτοκίνητο τα ρέστα σε ευρώ. Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη τράπεζα. Δίνουν κάποιοι, μάλιστα τυλίγουν τα παλιά νομίσματα, τάλιρα, δεκάρικα και εικοσάρικα σε χαρτί. Αποθετήριον. Γράφουν πάνω από 500 δραχμές και έρχονται και τα δίνουν εδώ και φεύγουν. Οι υπάλληλοι από την άλλη δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οι άνθρωποι έχουν πανικοβληθεί, μας λένε. Χειρίζονται δραχμές, ευρώ, προσπαθούν να βγάλουν ταμείο. Πιστεύουν ότι μπορεί στο τέλος να πληρώνουν από το μισθό τους για να καλύψουν τη διαφορά ανάμεσα στα δύο νομίσματα που έχει δημιουργηθεί. Και όλοι πια κάνουν υπομονή. Υπομονή πρέπει να κάνουν και οι οδηγοί, γιατί πολλές στιγμές ο όγκος των αυτοκινήτων εδώ ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο σε ουρές κάποιες στιγμές. Και έτσι πολύ όλοι, ωραία. Πολύ όλοι, ωραία. Τι να σου πω. Σαν τη Γερμανία είμαστε ίδια. Έχουμε το ίδιο νόμισμα και το ίδιο σύστημα στα διόδια. Στη Γερμανία το πάρκινγκ και η διέλευση είναι για 14 μέρες ελεύθερα και τζάμπα μέχρι να προσαρμοστούν όλοι. Ακριβώς, είναι λίγο η κατάσταση. Πες μου τώρα ότι αισθάνεσαι λίγο Γερμανός, λίγο, όσο πατάει γάτα. Εκεί μπορούσα... που κάθεσαι με την ουρά του ενός χιλιομέτρου και με αυτό το υπαίθριο ενεχειροδανειστήριο ανταλλακτήριο στα διόδια. Πραγματικά είναι όπως μια τράπεζα. Άσε να μας τα πούνε τώρα οι οδηγοί. Τους έχουμε λίγο πιο πριν μαγνητοσκοπήσει. Οι οδηγοί που περνούν από εκεί να μας πούν και εκείνη τις εμπειρίες τους. Και φύγε από εκεί, μην ξεπαγιάσεις. Δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη. Να είσαι καλά. Δύσκολα. Δύσκολα και με μεγάλη κίνηση λόγω ευρώ καθυστέρηση. Καθυστέρηση. Έχουμε αρκετή καθυστέρηση γιατί μας δίνουν και ελληνικά και ευρώ. Και η κίνηση είναι γρήγορα εδώ πέρα για να φύγει ο διερχόμενος. Και εμείς θα έχουμε κάνει λίγο μπάχαλο. Δραχμές. Είναι νωρίς ακόμα για τα ευρώ. Έτσι κι αλλιώς οι τράπεζες δώσαν πολύ λίγα σήμερα. Έτσι γινόταν χαμός. Σε ευρώ. Βλέπω είσαστε έτοιμοι, αλλά είναι 20. Ξέρετε πώς θα πρέπει να πληρώσετε. 1,4. Και τα ρέστα πώς θα δώσετε. Σακούλα. Βλέπω είσαστε έτοιμος να πληρώσετε σε ευρώ εσείς. Οι περισσότεροι πληρώνουν σε δραχμές. Επιλογή τους. Επιλογή δική τους λέω. Βρήκατε εύκολα εσείς σε ευρώ. Βεβαίως. Ξέρετε πώς θα πληρώσετε εδώ πέρα. Αντίστοιχες 500 δραχμές. Κάπου 1 και κάτι ευρώ. Επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης την επόμενη εβδομάδα. Για το θέμα αυτό που είναι και πολύ σοβαρό, οργανώνονται αλλεπάλληλες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς το Πρωθυπουργικό Επιτελείο θεωρεί την επίσκεψη καθοριστικής σημασίας τόσο για τα ανοιχτά θέματα εξωτερικής πολιτικής, όσο και για τη βελτίωση του κυβερνητικού προφίλ. Το Κυπριακό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Ευρωστρατός, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αλλά και τα εξοπλιστικά προγράμματα του ελληνικού στρατού θα είναι στην ατζέντα των συνομιλιών του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τζορτζ Μπους. Ο Κώστας Σιμίτης, που θα επισκεφθεί επίσημα το Λευκό Οίκο στις 9 Ιανουαρίου, αναμένεται να δεχτεί τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου σε τρία μεγάλα ζητήματα. Στο ζήτημα της τρομοκρατίας, όπου οι Αμερικανοί απαιτούν άμεσα συλλήψεις, στο ζήτημα του Ευρωστρατού, γιατί η Ελλάδα δεν δέχεται το ρόλο που Βρετανοί και Αμερικανοί επιφυλάσσουν για την Τουρκία, και στο ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αφού οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται να πουλήσουν άρματα μάχης και τα νέα αεροσκάφη τέταρτης γενιάς GSF. Οι συνομιλίες κληρίδιν τεκτά στο Κυπριακό και ελληνοτουρκικές σχέσεις θα αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο. Η επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού Μπουλέντε Τσεβίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα γίνει αμέσως μετά από αυτήν του Έλληνα Πρωθυπουργού, προϊονίζει κάποια αμερικανική πρωτοβουλία για τα ελληνοτουρκικά. Μετά τις οξύτατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεμβαίνουν ευθέως υπέρ της Τουρκίας, ο Κώστας Σιμίτης καλείται να στηρίξει στεναρά τις ελληνικές θέσεις. Κυρίες και κύριοι, προβλήματα, να πάμε και στα άλλα δύσκολα μαθηματικά, δεν είχαμε μόνο εμείς, είχαν και στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές με το ευρώ, μεγάλη ταλαιπωρία ή οδηγή στην Ιταλία και στη Γαλλία, όπου και εκεί όπως και εδώ σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές στα διόδια. Αντίθετα, τα προβλήματα δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλα που αλλού στις τράπεζες και στις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Πόσα ευρώ άραγε κοστίζει το να ανέβει κανείς πρωτοχρονιάτικα στον πύργο του Άιφελ? Μια επώδυνη εμπειρία για τους τουρίστες που είχαν στα χέρια τους γαλλικά φράγκα και μόνο. C'est possible le double circulation. In Italia le franco ensemble. N'est pas seulement l'euro. C'est pas possible. Διαφορετική άποψη όμως έχει ο διαχειριστής λειτουργίας του πύργου του Άιφελ. C'est-à-dire que nous estimons que le passage à l'euro est une opération définitive et donc il était bon qu'elle soit mise en place tout de suite et simplement. Ασκήσεις ετοιμότητας ευρώ από τον Γάλλο Πρωθυπουργό Λιονέλ Ζοσπέν. Αγοράζει λουλούδια και πληρώνει με μοναδική άνεση σε ευρώ φυσικά.
Τον περιμένει εξάλλου μια σκληρή προεκλογική εκστρατεία για την Προεδρία και θα εκμεταλλευτεί όσο γίνεται την εισαγωγή του ευρώ στη χώρα. Ασκήσεις ετοιμότητας και από τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μπέρτι Άχερν. Αγοράζει γάλα και μπισκότα με ευρώ και με τα ασπασμών. Λιγότερο τυχεροί οι συμπατριώτες του. Παρά το κρύο, κάνουν ουρά έξω από την κεντρική τράπεζα για να αλλάξουν χρήματα και ζεσταίνονται με ένα ποτήρι ουίσκι. Για τέλειωτες ουρές έξω από τις τράπεζες είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ημερών σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως εδώ, στη Μαδρίτη, χωρίς να σημειωθούν ωστόσο ιδιαίτερα προβλήματα. Parecía como más dinero, esto parece como más de juguete, ¿no? Como lo que se usan para jugar en el Monopoly los niños y tal. Pero creo que con el tiempo nos iremos haciendo acostumbrando y lo veremos pues bien. Lo que pasa es que, claro, las cosas, la novedad siempre. Εκτός ευρωνυμφώνους, για την ώρα τουλάχιστον, η Μεγάλη Βρετανία δεν διστάζει παρόλα αυτά να εξοικειωθεί με το νέο νόμισμα. Σε πολλά μεγάλα κεντρικά καταστήματα του Λονδίνου μπορεί κανείς να κάνει τα ψώνια του σε ευρώ. Αντίθετα, προσιλωμένοι στη λίρα, δηλώνουν οι καταστηματάρχες γύρω από το παλάτι του Μπάκινγχαμ. Και όσοι δεν μπορούν να αντέξουν στον αποχωρισμό από το εθνικό τους νόμισμα, ας παρηγορηθούν με ένα κομμάτι από το μεγαλύτερο ιταλικής επινόησης Eurocake της Γυραιάς Ηπείρου. Είναι και αυτό μια κάποια λύση για να βλέπει κανείς τη ζωή ρόδινα. Ειρήνη Αναστασοπούλου έχει κάποιες πληροφορίες που αφορούν τις πόρνες και μάλιστα τις πόρνες και το ευρώ. Τουλάχιστον οι πελάτες βλέπουν τη ζωή πιο ρόδινα αν μείνουμε στην... Φθηνότερα. Κάπως φθηνότερα και πιο ρόδινα, τουλάχιστον στη Γερμανία, σε ορισμένους οίκους ανοχής. Στρογγυλοποιείται το ποσό του αγοραίου έρωτα προς τα κάτω. Επί παραδείγματι, μία ερωτική επαφή για μισή ώρα, όπως διαβάζω εδώ, κάνει 60 ευρώ, δηλαδή 20.000 δραχμές, ενώ έκανε γύρω στις 25.400 δραχμές, δηλαδή 120 μάρκα. Περίπου. Κατεβάσαν το 5.000 δηλαδή. Κατεβάσαν το 5.000 περίπου και αυτό γίνεται σε πολλούς οίκους ανοχής του Βερολίνου, όχι όμως και στη γνωστή Ρέπα Μπάν του Αμβούργου και βέβαια δεν ξέρουμε πόσο κάνει εκεί. Δεν δήλωσαν οι ιερόδουλες εκεί για να μην υπάρξει διαρροή πελατών προς το Βερολίνο και δεν θα πάνε στο Αμβούργο. Να θυμίσουμε εδώ ότι και στην Ιταλία είχαν δηλώσει από την πρωτοχρονιά οι ιερόδουλες ότι θα στρογγυλοποιούσαν προς τα κάτω την Βίζιτα, αν θέλεις, Λιάνα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πελάτες αλλά και οι ίδιες να έχουν πολύ μεγαλύτερη πελάτη. Δηλαδή τώρα να πούμε ότι έχουν εμπορικό δαιμόνιο ή ότι η κοινωνία η γερμανική είναι τόσο καλά οργανωμένη ώστε... Θα έλεγα και τα δύο, διότι και η Γερμανία είναι πολύ καλή. Ξέρουμε, λείπουν οι κοινωνικές επαφές στη Γερμανία, κάνει πάρα πολύ κρύο, οι άνθρωποι δεν έρχονται και πάρα πολύ κοντά, άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία για να έρθουν ακόμα περισσότερο κοντά, τουλάχιστον... Μπορώ να ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις ή περίπου ή στο περίπου έστω. Η επαφή μισή ώρα είπε ότι είναι 60 ευρώ. Γύρω στα 60 ευρώ, ναι. Η επίσκεψη δηλαδή. Η επίσκεψη. Ναι, μια ερωτική επαφή μισή ώρα. Ναι, μισή ώρα είναι 60 ευρώ. Ξέρουμε πόσο είναι το ορομίσθιο ανειδικεύθου εργάτη στη Γερμανία. Πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Στο περίπου. Στο περίπου, ναι. Με τις γύρω στα 80-90 μάρκα, 80-90 μάρκα, ανειδίκευτος εργάτης. Ένας ανειδίκευτος εργάτης. Νομίζω χωρίς τις κρατήσεις. Είναι μπρούτο αυτό, είναι χωρίς τις κρατήσεις. Χωρίς τις κρατήσεις. Ναι. Επομένως, στην ίδια τιμή περίπου στην πέφτουμε. Στην ίδια τιμή περίπου, αλλά πρόκειται για μισή ώρα. Εκεί είναι μία μαύρη ώρα εργασίας και κόπου και το άλλο είναι μισή ώρα ροζ συννεφάκια. Στην διπλανή πόρτα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας συνηθίζεις σε τέτοιες εκπλήξεις. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στις δραματικές στιγμές που ζουν οι κάτοικοι της Αυστραλίας. Οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από το Σίδνεϊ. Απειλούν κατοικημένες περιοχές και οι αρχές έχουν συλλάβει. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι και ανήλικοι, είναι μικρά παιδιά, 20 ως υπόπτους για εμπρισμό. Το Σίδνεϊ σε κατάσταση πολιορκίας. Χιλιάδες πυροσβέστες, έχοντας φτάσει πια στα όρια τους, δίνουν μάχη σπίτι με σπίτι για να σώσουν τις περιουσίες χιλιάδων ανθρώπων. Τρία προάστια βρίσκονται σε πύρινο κλοιό. Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν άρον-άρον τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο στις ακτές.
Ωστόσο, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων εντείνουν την αγωνία όλων. Οι άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων την ώρα όχι μόνο δεν θα κοπάσουν, αλλά αναμένεται να ενισχυθούν. Χθες η φωτιά έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Σίδνεϊ, μόλις 15 χιλιόμετρα από το λιμάνι, αλλά οι πυροσβέστες κατάφεραν να αναχαιτήσουν την πορεία της. They're long shifts, but they can see that there's value in what's being done, and that becomes very important. Στο Σίδνεϊ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Πυκνός καπνός έχει τυλίξει την πόλη, ενώ σημαντικές ζημιές έχει υποστεί το δίκτυο υδροδότησης. Ο φόβος ότι οι εστίες που έχουν τεθεί υπό έλεγχο θα αναζωπηρωθούν ανάγκασε τις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας να ζητήσουν ενισχύσεις από τις άλλες πολιτείες για να αντιμετωπίσουν την πύρινη λέλαπα. Σωτήριο απεδείχθη το γιγάντιο ελικόπτερο που έστειλαν οι αρχές της Βικτόρια, το γνωστό ως Elvis. The helicopter came round and it bombed right on the very spot. It was a perfect shot. It saved all this area here. Just one hit. Η αστυνομία συνέλαβε 21 ανυπόπτους για εμπρισμό. Οι 14 είναι ανήλικοι. Ορισμένοι, παιδιά μόλις 9 ετών, που κατηγορούνται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην Αυστραλία. 3 εκατομμύρια στρέμματα δασικής και αγροτικής γης έχουν γίνει στάχτη, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στην κτηνοτροφία. Την ίδια ώρα, το πιο ψυχρό καλοκαίρι στην ιστορία της αντιμετωπίζει η Μελβούρνη, με βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ χθες στα ορεινά χιόνισε. Ο Χρήστος Κώστας, στην αίθουσα σύνταξης, έχει μια ενδιαφέρουσα δικαστικο-αθλητικο-οικονομικο-τηλεοπτική είδηση. Κυρίως, τα καταφέρνω σήμερα, ναι. Κυρίως επιχειρηματική είδηση, πραγματικά, γιατί έχουμε ο πόλεμος στην ψηφιακή τηλεόραση, έχει μια νέα εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση, αν θυμάσαι, την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία τον Αύγουστο είχε συμφωνήσει να μεταδίδονται οι αγώνες της από την NetMed, από την Nova, τελικά τον Οκτώβριο άλλαξε άποψη και πήγε στην Alpha Digital. Η Nova, η NetMed, οι Ολλανδοί, πήγαν στα δικαστήρια ζητώντας ασφαλιστικά δικαιώματα και το μονομολές πρωτοδικείο σήμερα δικαίωσε την NetMed. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ο αγώνας, για παράδειγμα, ΑΕΚ Ολυμπιακού στις 20 Ιανουαρίου θα μεταδοθεί όχι από την Alpha Digital, αλλά από τον Super Sport, ακριβώς επειδή δεν έχει τελεσιοδική στο θέμα ακόμα. Τώρα τι σημαίνει? Η ΑΕΚ έχει ήδη εισπράξει από τα 9,5 δισεκατομμύρια που είχε συμφωνήσει, σύν το διαφημιστικό χώρο και χρόνο όλα τα υπόλοιπα, έχει ήδη εισπράξει το 1,2 δισεκατομμύρια δραχμές και φυσικά όλα αναστατώνονται. Αλλά έχουμε και μια σειρά. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, έχουμε τον Πανιόνιο. Ναι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή δημιουργείται και μια νομολογιακή εξέλιξη που θα συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό σημαίνει θα αντέξει μια δεύτερη ψηφιακή πλατφόρμα η οποία έπαιζε το χαρτί των αθλητικών? Και κυρίως ακριβώς επειδή οι πιο πολλοί νέοι συνδρομητές της Alpha Digital επέλεξαν την Alpha για το ποδόσφαιρο, γιατί ήταν αυτό το σημείο αιχμής. Γιατί πιο πολλές ομάδες είχαν επιλέξει να πάνε με την Alpha Digital. Τα πράγματα έχουν οξυνθεί. Βέβαια δεν έχουμε οριστική, δεν έχουμε τελεσίδικη απόφαση, έχουμε μόνο ασφαλιστικά δικαιώματα. Οπωσδήποτε όμως τα πράγματα οξύνονται στην ψηφιακή τηλεόραση και πραγματικά το δικαστήριο λέει εδώ ακριβώς η απόφαση. Απαγορεύει την είσοδο στο γήπεδο της ΑΕΚ και τη μετάδοση των αγώνων από τον Alpha και τον Alpha Digital, καθώς και την προβολή ή διαφήμιση από την Alpha Digital των δικαιωμάτων της ΑΕΚ. Έχουμε πραγματικά μια νέα στροφή στον αγώνα αυτό και πολλά δισεκατομμύρια παίζονται. Μιλάμε για 18,5 δισεκατομμύρια σε πρώτη φάση. Ξέρεις πώς θα μ' άρεσε να ακούσω αυτό το απαγορεύεται αν αφορούσε εκπομπές τύπου Big Brother. Αλλά είμαι εντελώς αντιεπιχειρηματική και ανεδαφική σε αυτό το σημείο. Να σε ευχαριστήσω, Χρήστο, για αυτές τις πληροφορίες. Κυρίες και κύριοι, έρχονται οι αθλητικές ειδήσεις με τον Κώστα Μπατή αμέσως μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κώστα. Καλησπέρα, Λιάννα. Τι να περιμένουμε μετά και από όλα αυτά? Θα αθλητικές δούμε. Ειδήσεις, αθλητικές, κατευθείαν. Ούτε ψηφιακές, ούτε επιχειρηματικές, ούτε τίποτα. Αθλητικές. Πάμε να τις ακούσουμε. Την πρώτη προπόνηση με την ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, έκανε σήμερα ο Ηλιαίβιτς. Εν τω μεταξύ, ο Φερνάντο Σάντος, με δηλώσεις στο διαδίκτυο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα μετά τη λήξη πρωταθλήματος. Κεραυνός εν εφρία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το καλό κλίμα που επικρατεί στην ΑΕΚ ήρθε να σκιάσουν οι δηλώσεις του Φερνάντο Σάντος, με τις οποίες εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις μεταγραφικές κινήσεις και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στο πάγκο της Ένωσης. Ο Πορτογάλος προπονητής υποστήριξε πως η μοναδική μεταγραφή που εισηγήθηκε και για την οποία μπορεί να φέρει ευθύνη είναι αυτή του Αντώνιο Φόλια, ξεκαθαρίζοντας έτσι πως η απόκτηση των Ηλία Έβιτς και Γιώργου Ξενίδη είναι απόφαση της διοίκησης.
Ο Φερνάντο Σάντο συμπλήρωσε πως μεσούσε τη σεζόν η διοίκηση θα πρέπει να φροντίζει να υλοποιεί τις προτάσεις προπονητή. Και αυτό δεν ακολουθήθηκε πιστά. Με αποτέλεσμα η ενέργεια αυτή να τον προβληματίσει αρκετά. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από λίγες μέρες είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η Μπενφίκα. Ενώ η καλή δουλειά του στην Ένωση έχει εντυπωσιάσει τους προέδρους και των άλλων μεγάλων ελληνικών ομάδων. Στο μεταξύ, την πρώτη προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους έκανε ο Ιλιαέβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος έχει συμφωνήσει για 1,5 χρόνο, συν ένα ακόμη με δικαίωμα ανανέωσης, αναμένεται να παρουσιαστεί από τη διοίκηση μαζί με τα άλλα δύο μετεγγραφικά αποκτήματα Φόλια και Ξενίδη. Όσο αφορά τον Τωρίβα, οι διαπραγματεύσεις ελληνικής ομάδας με τη Θέλτα βρίσκονται σε καλό δρόμο και είναι πολύ πιθανόν να έρθει δανεικός στην ΑΕΚ τουλάχιστον ως το καλοκαίρι. Ένα νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο θέλει να φτιάξει ο Σοκράτης Κόκαλης στην εγκαταστάσεις του Ρέντι. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού προτίθεται να αγοράσει μάλιστα το μερίδιο του Εραστέχνη προκειμένου να κατασκευάσει το καινούριο κέντρο στο οποίο θα προπονείται η ομάδα. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Κούτσης προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες του ΠΑΟΚ. Πρόταση ύψους ενός δισεκατομμυρίου 700 εκατομμυρίων δραχμών κατέθεσε ο Σοκράτης Κόκαλης στον Εραστέχνη Ολυμπιακό προκειμένου να αγοράσει το μερίδιο που έχει ο Εραστέχνης στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ θέλει όσο το δυνατόν συντομότερα να δρομολογηθούν οι εξελίξεις για τη δημιουργία σύγχρονου προπονητικού κέντρου του Ρέντι και όχι ποδοσφαιρικού γηπέδου. Και αυτό γιατί μέσα τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής του σταδίου Καραϊσκάκη. Στο φαλιρικό στάδιο έχουν πραγματοποιηθεί πρόδρομες εργασίες ύψους 2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Και τώρα που ψηφίστηκε το Ολυμπιακό νομοσχέδιο, οι εργασίες θα αρχίσουν ξανά. Στον αγωνιστικό τομέα, οι Ερυθρόλευκοι επανήλθαν στις προπονήσεις μετά το ρεπό της πρωτοχρονιάς και το μεσημέρι της Τετάρτης θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό αγώνα τον Ιωνικό. Ο Τάκης Λεμονής θα έχει την ευκαιρία να δει σε ποια κατάσταση βρίσκονται η Παρασκευά Σάντζας και Στέλιος Βενετίδης, οι οποίοι επανέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας λόγω τραυματισμών. Στον ΠΑΟΚ, η νέα χρονιά έφερε και τον Γιώργο Κούτσι, ο οποίος έκανε την πρώτη προπόνηση με το δικέφαλο. Άλλαξε στρατόπεδο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και οι στόχοι που έχουν τεθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ εύχομαι να επιτευχθούν και θα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί θα είμαι και εγώ στην ομάδα αυτή. Ο Λουτσιάνο δεν έκανε τη σκέψη του πράξη και δεν κατέθεσε προσφυγή ακολουθώντας κοινή γραμμή με τους συμπαίκτες του. Στον Άρη απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Επαλέ, ενώ οι κιτρινόμαυροι ανακτήρωσαν την απόκτηση του αμυντικού Σίριλ Ενζάμα από την Gadget Chiefs, ομάδα της Νοτιού Αφρικής. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέο στραβοπάτημα για τη Λίβερπουλ που στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για το 2002 παραχώρησε ισοπαλία με 1-1 στην Μπόλτον. Αίσθηση εξάλλου προκάλεσε η εντός έδρας ήττα της Τσέλσι με 4-2 από τη Σάουθάμπτον, ενώ η Λίντς ανέβηκε στην πρώτη θέση βαθμολογίας μετά τη νίκη με 3-0 επί του West Ham. Την κορυφή της Premier League πάτησε η Λίντς. Στο παιχνίδι με την West Ham στο Elland Road, ο Μαρκ Βίντουκα θα ανοίξει το σκορ στο 4. Ένα δεύτερο γκολ θα έρθει στο 7ο λεπτό πάλι από τον Αυστραλό, ενώ το σκορ θα κλείσει στο 50. Ο Ρόμπι Φάουλερ με εξαιρετικό πλασέ πάνω από τον παλιό του συμπαίκτη τον David James. Από την άλλη μεριά στο Anfield η Liverpool δεν θα έχει τη μοίρα της Leeds, αν και θα προηγηθεί στο 50 με τον Steven Gerrard απέναντι από την Bolton. Οι φιλοξενούμενοι στο 78 ύστερα από το μπέρδημα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Dundalk από κοντά με τον Nolan θα κάνουν το τελικό 1-1. Τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα για την Chelsea απέναντι στη Southampton, μόλις το 7ο λεπτό ο Beattie θα ανοίξει το σκορ για τους Αγίους. Η απάντηση της Chelsea θα έρθει στο 20 με τον Ισλανδό τον Gudjonsson να σοφαρίζει. Ένα δεύτερο γκολ θα έρθει από το Hasselbein στο 45. Η ομάδα όμως του Gordon Strachan δεν είχε μπει τελευταία της λέξη. Στο 55 ο Λετωνός ο Πάχαρς θα κάνει το 2-2. Στο 64 είναι η σειρά του Marsden να παραβιάσει την ευθεία του Κουτιτσίνη. Ευχαριστική βολή στο 73 από τον παίκτη που άνοιξε το σκορ τον beat τελικό Chelsea Southampton 2-4. Το White Hart Lane, ένα γκολ του Dean Richards στο 45 θα είναι αρκετό για να δώσει την Tottenham τη νίκη απέναντι στην Blackburn. Μεγάλη βαθμολογική ανάσα και για την Middlesbrough με τον γκολ του Festa απέναντι στην Everton. Ενώ πολύ σπουδαίο παιχνίδι ήταν και αυτό στο Valley απέναντι στην Charlton και την Ipswich. Στο πρώτο λεπτό ο Μπέντ από κοντά θα κάνει το 0-1. Ο ίδιος παίκτη στο 5 θα κάνει το 0-2 για την Ipswich. Παρ' όλα αυτά η Charlton θα αντιδράσει. Στο 16 ο Robinson θα μειώσει για την Charlton. Ένα δεύτερο γκολ θα έρθει στο 32 με αρκετά περίεργο τρόπο όπως θα δείτε και εσείς. Ενώ η Charlton θα πάρει τελικά την νίκη στο 60. Ύστερα από την φάση αυτή ο Γιούελ από πολύ κοντά δεν θα στοχίσει τελικό. Charlton Ipswich 3-2. Εδώ κυρίες και κύριοι τελειώνει το απόψινό μας δελτίο. Ακολουθεί ο καιρός με άκρως χρήσιμες πληροφορίες γιατί θα το έχετε ήδη νιώσει το πετσί σας έχει ενσκύψει η παγωνιά. Και μετά, αν θέλετε να ζεσταθείτε, Άστρα 2002 με τη Βίκυ Παγιατάκη στις 11 παρατέταρτο, η ξένη ταινία «Μαγικές στιγμές». Μακάρι να τις μοιραστείτε. Καλό σας βράδυ, να περάσετε καλά.